Να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, γιατί καμιά φορά το αντιφατικό των δηλώσεων, αντί να βοηθάει ώστε να ηρεμεί η αγορά, τη δημιουργεί μεγαλύτερη εισήχηση. Δεν μπορεί ο ένας να αφήνει να εννοηθεί ότι θα κουρευτούν οι καταθέσεις. Να βγαίνει την προηγουμένη μέρα, κυρία Βαλαβάνη, να λέει θα ανοιχθούν οι θηρίδες. Με έναν υπάλληλο λέει, ο υπάλληλος θα είναι δίπλα σε αυτό που έχει θηρίδα για να ανοίξει θηρίδα να πάρει ένα συμβόλαιο, ας πούμε, μέσα. Που αυτό από τη συνθήκη της Βασιλείας απαγορεύεται. Δεν μπορεί να το κάνεις. Ούτε σε πραξικόπημα δεν γίνεται. Στον Ευρέ δεν έχει γίνει αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει τουλάχιστον οι υπουργοί να ξέρουν πότε μιλούν. Και να ομιλούν λιγότερο και να δουλεύουν περισσότερο. Αυτή είναι η προσωπική μου τοποθέτηση. Μιλώντας λοιπόν σήμερα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Ανδρεάδη, ΣΕΤΕ, κατεβαίναμε το αεροπλάνο μαζί, μου λέει άνθρωπος, δραματικές οι καταστάσεις. Διότι εμείς λέει δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε τρόφιμα για τα ξενοδοχεία για να ταΐσουμε τους τουρίστες. Δεν υπάρχει τροφοδοσία για τα περισσότερα εισαγωγή. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε, τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι. Είπα, είναι εδώ ο καλός μου φίλος ο Χριστοφορίδης, τον καλησπέριζω και αυτόν. Καλησπέρα και από μένα. Ψηφίσαμε όχι, μας βγήκαν δυο μνημόνια τώρα. Έτσι. Ψηφίσαμε όχι πάντως. Όχι, αλλά τον ήρθε. Ναι, με συγχωρείτε. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο περισσότερο. Έχουμε πολύ κουβέντα να κάνουμε. Πάντως ο Γιώργος έχει δίκιο. Το μόνο σίγουρο είναι το όχι της Κυριακής, 61,3. Αυτό είναι νίκη. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Σας το είχα προβλέψει, νομίζω. Αυτό. Όπως και τη συμφωνία έχει προβλέψει, αλλά με δύο μνημόνια συμφωνία και δεν συμφωνία θα, όταν μόλις γίνει, θα πεις Γιώργο, μπράβο. Ακόμα μια φορά και έπεσες μέσα. Θα σου πω και μπράβο. Προφανώς. Καλά, θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε στην πορεία. Είσαι αντικειμενικός και δίκαιος. Τους όρους θέλω εγώ, Γιώργο. Και θα με επειδή είναι όπου όλες τις ώρες. Συμφωνία ή μνημόνιο. Για τι πράγμα πεις, μιλάμε, και Γιώργο. Και θα μου πεις μπράβο, έτσι. Και θα αναγνωρίσεις και το σερί των επιτυχών προβλέψεων που έχω κάνει. Ξεκινώντας από την προεδρική εκλογή. Γιώργο, μισό λεπτό γιατί πήρες φορά και θα σου απαντήσω εξής. Αν έχω μνημόνιο. Συμφωνία θα έκανε και το Κουκουέ. Έμα. Συμφωνία θα έκανε και η Χρυσή Αυγή. Είναι δικοδαβισμοί. Με συγχωρείτε. Έτσι. Συμφωνία χωρίς μνημόνιο το δεχτώ. Συμφωνία με μνημόνιο δεν μπορώ να δεχτώ. Συμφωνία η οποία θα φέρει αναπτυξιακό πακέτο, ρύθμιση του χρέους και πολύ καλύτερα. Όλα αυτά. Πολύ καλύτερη συμφωνία από ό,τι είχαμε πριν. Κύριε, να καλησπέρισουμε το μοναδικό πολιτικό που έχουμε εδώ, Γιώργο. Τον κύριο Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, να ξεκινήσω από εσάς. Κάντε μου μία αποτύπωση, όχι του όχι, τελείως το όχι, πήγαμε στο ναι τώρα. Εγώ ήμουν αντίθετος, κύριε Βελόπουλε, με το δημοψήφισμα. Όπως τότε τον Γιώργο Παπανδρέου τον είχαν πει τρελό όταν το επιδίωξε το 2011, το ίδιο και είπα και τον Τσίπρα. Γιατί τότε και ο Τσίπρας είχε πει τρελό τον Γιώργο Παπανδρέου. Υπάρχει δήλωση. Όταν κάνεις δημοψηφίσματα σε εποχή κρίσης, άλλο θέλει να πει ο κόσμος και άλλο ψηφίζει. Σωστό. Δηλαδή ο φτωχός, ουσιαστικά η μάχη κατέληξε μεταξύ πεινασμένων και χορτάτων. Εκεί κατέληξε. Συναντώντας τους ανθρώπους, λέω γιατί θα ψηφίσει όχι. Μου λέει γιατί θα ψηφίσει όχι. Του λέω γιατί. Γιατί μου λέει δεν έχω φράγκο στην τσέπη. Άρα κατέληξε να συγκρούνται οι χορτάτοι με τους πεινασμένους. Πάλι χασμένοι. Εκεί κατέληξε. Μια ερώτηση. Περιμένετε νέα μνημόνια, κύριε Λεβέντη? Μα δεν δίνονται λεφτά χωρίς. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θέλω να πω κάτι για τους αντιμνημονιακούς των τελευταίων 5 ετών. Ποιοι? Οι μνημονιακοί είχαν γίνει κλητήρες της Μέρκελ. Δεν είχαν διάθεση, ας πούμε, ούτε να αλλάξουν ένα και. Υπέγραφαν τα πάντα. Και αυτό βέβαια μας δυσαρεστούσε γιατί είχαμε χάσει την εθνική μας αξιοπρέπεια και κυριαρχία. Και ορθώς κατεδικάστησαν οι λεγόμενοι μνημονιακοί. Αλλά και οι αντιμνημονιακοί βάσιζαν σε μια αυταπάτη όλη τη συλλογιστική τους. Ότι υπάρχει άλλος τρόπος, χωρίς μνημόνια, χωρίς δανεικά. Δεν ξέρω, καταλάβατε εσείς να υπάρχει άλλος τρόπος. Έξω πάει. Αντί να πάει έξω Τσίπρας, γιατί δεν καθόταν εδώ να βρει τον άλλο τρόπο. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει προφανώς, αλλά να ζητήσουν και μια συγγνώμη που επί 5 χρόνια δυναμίτιζαν το πολιτικό κλίμα. Δυναμίτιζαν το, λέγανε προδότες, κατοχικές κυβερνήσεις. Εδώ συλλόγω τη Γαματσολιά δεν υπάρχει. Και τώρα. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται ο λαός τώρα να πει προδότες στον Τσίπρα και τους άλλους. Ήδη δώσανε το σύνθημα λέγοντας προδότες τους μνημονιακούς. Αυτά που θα φέρουν θα είναι επαχθέστερα μέτρα. Επαχθέστερα λέτε εσείς. Επαχθέστερα σίγουρα. Τι είναι αυτά που λένε. Αυτά που λένε για χρέος. Θα γίνει μια απλή μνήμα. Ότι όταν πάμε σε περισσεύματα και σε πλεονάσματα και αφού κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις και αφού βγούμε στις αγορές, τότε θα σκεφτεί η Ευρώπη αν το χρέος μας είναι πάνω από 120 του ΑΕΠ,
να το φέρει στο 120. Μπορεί να κάνω μια ερώτηση. Αυτή θα είναι μια ανακοίνωση καλή θέληση. Αν αυτό το λέτε εσεί κόψιμο χρέου, αυτό είναι. Μπορώ να σα κάνω μια ερώτηση. Κάτι παρόμοιο. Εντελώς παρόμοιο είχε πετύχει ο Σαμαράς. Ναι, δηλαδή, το είχε πάρει τον Οκτώβριο. Είσαστε, κύριε Πρόεδρε, είσαστε ο μόνος που κατά καιρούς δεν βάλει, και τη λέξη αυτή τη βάζω με δύο λάμδα, δεν βάλει μόνο κατά των πολιτικών, αλλά είστε ο μόνος που θυμάμαι, γιατί στο παρελθόν έχω δει κάποιες εκπομπές σας, ο οποίος τα έβαζε και με τους ψηφοφόρους. Βέβαια. Λοιπόν, γιατί αυτοί φανατίστηκαν. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι έχουν αποδειχθεί σε αυτή τη διάρκεια των 5-6 ετών, είτε ψήφιζαν για μνημονιακά και χρησιμοποιούν κατά οικονομία τους όρους, είτε αντιμνημονιακά κόμματα. Θεωρείτε ότι έχουν αποδειχθεί ευπιστοί οι Έλληνες πολίτες? Εξαπατήθησαν. Όταν λέει ο Τσίπρας διαγράφω χρέος, σχίζω μνημόνια, καταργώ ένφια και επαναφέρω τους μισθούς στα επίπεδα του 2009, δεν είναι εξαπατημένοι σήμερα οι ψηφοφόροι. Και αυτό το δημοψήφισμα γιατί το έκανε? Για να ενοχοποιήσει το λαό. Επειδή δεν είχε κότσια. Αν έφερνε τη συμφωνία, κύριε Βελόπουλε, του Γιούνκερ, δεν θα ψήφισαν οι βουλευτές. Θα κατέρεε η κυβέρνηση. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα το πω γιατί διαφωνώ μαζί σας. Ναι. Γιατί σήμερα το πρωί πήγα στην τράπεζα και πήρα 5.000 ευρώ για την εταιρεία μου και να τα κάνω μεταφορά χρημάτων. Υπήρχαν λεφτά, ξέρετε. Έτσι είπε ο κ. Τσίπρας. Ότι ανοίγουν οι τράπεζες. Αν είχατε μέσον. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια. Είπα, θα ανοίξουν τις τράπεζες το πρωί της Τρίτης. Εντάξει, μα γι' αυτό λέω. Γι' αυτό στο Γιώργο είναι αφορά. Και εγώ θέτω θέμα παραμονής του Πρωθυπουργού. Όσο και να τον θεωρούν ισχυρό και ισχυροποιημένο από το δημοψήφισμα, εγώ τον λέω ψεύτη. Γιατί η Βουλή μέσα σήμερα έχει την εντολή της 25ης Ιανουαρίου. Α, ενώ τις προηγούμενες εκλογές αναμέτρησης. Ναι, είπε σχίζω μνημόνια. Αυτό, αν δεν το τηρήσει αυτό, να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει την παρέτησή του προς δημιουργία μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν το καταλάβει, κύριε Λεπέντη. Διότι το ανακάθεται. Όταν λέμε τεχνοκράτε, εννοείται τον κύριο Παπαδήμο, α πούμε, εννοείται τραπεζίτες. Κοιτάξτε, οποιουσδήποτε τεχνοκράτε, ακούστε τον Παπαδήμο, σα έχω πει κατά επανάληψη, δεν τον έφαγε ο εαυτός του. Τον έφαγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον έφαγε ο Βορύδης, ο Πάγκαλος, ο Αβραμόπουλος που ήταν. Δηλαδή, του βάλανε 50 υπουργούς που καθόντουσαν στα γραφεία του και κάνανε όλη μέρα ρουσφέτια. Αυτό γινόταν η Παπαδήμου και κατέστρεψαν ένα πρωθυπουργό που είχε γνωριμίες. Αλλά και όποιον και να βάλουμε. Η λύση που προτείνεται είναι η κυβέρνηση τεχνοκρατών. Τεχνοκρατών αμέσως, διότι ο πρωθυπουργός είναι ψεύτης. Το δημοψήφισμα ήταν φιάσκο. Η εντολή με την οποία είναι στη Βουλή είναι της 25ης Ιανουαρίου. Και η εντολή εκείνη τι λέει? Λέει, σχίζουμε μνημόνια, διαγράφουμε χρέη, επαναφέρουμε μισθούς στο ΕΕ. Όλα αυτά που να κάνω μια ερώτηση. Λίγο φιλότιμο αν έχει ο Τσίπρας. Κατ' εμέ οφείλει να παραιτηθεί αμέσως. Αφήστε τώρα τον Παπαδήμο. Αυτός δεν πέρασε το PSI. Σας παρακαλώ. Το PSI, είναι... το PSI, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να υπερασπιστώ τον Παπαδήμο. Λέω όμως ότι ο πρωθυπουργός αυτός ήταν αξιόλογος και τον κατέστρεψαν 50 φαυλοκράτες υπουργοί. Το ακούω αυτό που είπατε. Ναι. Η ερώτησή μου όμως πάει λίγο πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Οι κυβερνήσεις που δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση, που είναι τεχνοκράτες. Δεν υπάρχει. Τι θα πει λαϊκή, όταν ψηφίζει η Βουλή. Θέλω να ολοκληρώσω. Δεν είναι πιο επικίνδυνες σε περιπτώσεις όπως του Παπαδήμου που μας φέρανε ένα PSI. Ο Τσίπρας που έχει λαϊκή νομιμοποίηση τώρα τι κάνει? Πάει να υπογράψει μνημόνια. Ο Σαμαράς που είχε λαϊκή μνημοποίηση δεν πρόδωσε το λαό? Συγγνώμη, έκανε τίποτε εξ όσων είχε πει? Ακούστε, σας παρακαλώ. Η νομιμοποίηση, η λέξη που χρησιμοποιείται, είναι πρέπει μια κυβέρνηση να χαίρει τη εμπιστοσύνη της Βουλής. Να εκλέγεσαι από το λαό, τι σημαίνει αυτό? Οι εκλέκτορες που είναι οι βουλευτές, αυτοί θα δώσουν δεδηλωμένη σε μια κυβέρνηση. Αν την δώσουν, δεν είναι και ο λαός. Σύμφωνος. Το κατανοώ αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι. Γιατί το λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δοτός ο πρωθυπουργός, ο τεχνοκράτης. Το έχω γράψει και εγώ, είναι άποψή μου, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα κάνω μια ερώτηση για να βοηθήσω, Γιώργο, μπορώ εγώ? Δοτός τι σημαίνει, παράνομο? Κύριε Πρόεδρε, αυτό που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, ή στο Πρεδικό Μέγαρο, ζητώ συγγνώμη, ότι όλοι μαζί, οι αρχηγοί των κομμάτων, συνεδρίασαν, βέβαια μέσα έγινε κακομοίρας. Κοντέστηκαν να πιαστούν στα χέρια μερικοί. Γιατί κανένας δεν έχει πει αυτά. Κύριε Πρόεδρε, στο voicenews.gr έχουμε ρεπορτάζ ότι κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια δύο εκ των πολιτικών αρχηγών. Δεν μας πήρε. Έγινε χοντρή φασαρία. Όχι. Υπέγραψαν ένα χαρτί. Το υπέγραψαν, το ανακοίνωσαν όμως. Ναι. Αυτό εσάς δεν σας ενοχλεί, κύριε Λεβέντη? Δηλαδή ότι συμφωνούν οι πρόεδροι των κομμάτων ερήμην του ελληνικού λαού, δεν ξέρουμε γιατί πράγμα συμφωνούν. Υπάρχει αναφορά για υφεσιακά μέτρα μέσα στην υπόθεση. Εγώ σας είπα, κατ' εμέ δεν νομιμοποιείται να μένει ο Τσίπρας. Η εντολή είναι της 25ης Ιανουαρίου. Πολέμησε ο Τσίπρας μέσω τράμπας, τώρα μέσω του δημοψηφίσματος.
να πει ότι η εντολή είναι το δημοψήφισμα. Όχι, γιατί το δημοψήφισμα είχε και Χρυσή Αυγή, είχε και Καμένους, είχε και Πεινασμένους. Είχε, δεν μπορεί να αυτό το 62, μην μου πει ότι, είναι, ότι θα πάρει 62 Τσίπρας. Καλά, αυτό δεν λοιπόν, ακριβώς. Η νομιμοποίηση λοιπόν είναι της 25 Ιανουαρίου. Στην 25 Ιανουαρίου είπανε μύρια ψέματα οι του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς βάσιζαν την όλη τους προπαγάνδα εναντίον του μνημονίου. Και πάνε τώρα για μνημόνιο. Άρα ο ελληνικός λαός φέρεται ως ηλίθιος εδώ. Ναι, εξαπατήθηκε. Εξαπατήθηκε καθαρά. Και ψάχνουν δικαιολογίες τώρα. Το ότι γρήγορα για να ανοίξουν τράπεζες, γρήγορα για το ένα, γρήγορα για το άλλο. Δηλαδή ψάχνουν δικαιολογίες να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετά του. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Ένωση Κεντρών δεν τα νομιμοποιεί. Δηλώνω προς τον κύριο Τσίπρα ότι εγώ θα τον θεωρώ παρανομούντα πλέον. Ωραία. Γιάννης Βαρουφάκης, μένανι. Ο άνθρωπος είπε ότι ανακουφίστηκα που έφυγα από το Υπουργείο. Και με το που έφυγε από το Υπουργείο πήγε για μπύρες. Μπορώ να δούμε λίγο, κυρία Ηλιοπούλου, μου το ρεπορτάζ. Να το δούμε. Ο άνθρωπος αυτός που επί 4 μήνες διαπραγματευόταν κατά τη δική του άποψη και οδήγησε τριλά στο παρένα του κρεμού, ο κ. Βαρουφάκης, με το που έφυγε από το Υπουργείο του πήγε για μπύρες. Και τι πειράζει, κύριε. Είσαι με τα καλά σου, ρε Γιώργο. Η Ελλάδα τρέχει ο Τσίπρας να σβήσει τα άσβηστα του κυρίου αυτού που προκάλεσε όλη την Ευρώπη και αυτός πάει για μπύρες. Λοιπόν, δείξτε το βίντεο και το σύνδεσμο μετά. Μήπως πήγαινε για μπύρες και όταν ήταν υπουργός. Broad time's safe. I mean, how are you feeling? I'm feeling fine. You're not why shouldn't I? Well, I don't know. Do you feel like you kind of sacrificed yourself? No. No, this is politics, mate. Yeah? But tell me, did it need no sacrificial lambs then? So that the negotiations start again and they have a unity in the government and with the opposition. They did need that you step down. Well, you may very well say this. I won't comment. Do you feel relieved, though, honestly? Well, it's always a relief to get rid of a Ministry of Finance. It's a very big lump on one's conscience and one's shoulders, isn't it? Ask any chancellor. It's been tough, though, the last few months. But, you know, it was part of the course. It was what was. Why did you have to step down? Why? Okay. We did. Okay, interpret it. Well, no. The act of interpretation is the salt of the earth. And what are you going to do now? What's the next plan? I'm going to rest for a day and then start working again. You know, I'm a member of parliament in a government which is hell-bent on making this thing work. And you'll still advise if need be on these processes? Inevitably. Και μετά πήγαμε για μπύρες. Εντάξει, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Θα ήθελα όμως να δούμε, κύριε Πρόεδρε, να το σχολιάσετε εσείς, τι συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι πρέπει να διασφαλίζει η λύση. Μπορούμε να ρίξουμε την κάρτα και να τη συζητήσουμε και με τον κύριο Χριστοφορίδη και με τον κύριο Χιδρόγλου και με τον κύριο Λεβέντη, αν συμφώνουμε αυτά. Πάμε λοιπόν. Ρίξτε την κάρτα, κύριε Λιοπούλου. Τι συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι πρέπει να διασφαλίζει η λύση που θα προκύψει από τα δύο μνημόνια. Γιατί έχουμε το ένα και το δύο. Επαρκής κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών. Αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις με κριτήριο τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την προώθηση ανάπτυξης. Ακούστε εδώ. Λιγότερες κατά το δυνατόν υφασιακές επιπτώσεις. Που σημαίνει μέτρα υφασιακά, κύριε Χιδρόγλου και Χριστοφορίδη. Ισχυρό εμπροστοβαρές αναπτυξιακό πρόγραμμα. Καταπολέμηση της ανεργίας και ενθάρρυνση επιχειρηματικότητος. Έναρξη ουσιαστικής συζήτησης ως προς την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους. Έναρξη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αποκατάσταση ρευστότητας. Δηλαδή, να ρίξουν τράπεζες. Προσέξτε, σας επαναλαμβάνω τη συμφωνία για υφασιακά μέτρα. 1, 2, 3. Το τρίτο. Λιγότερες κατά το δυνατόν υφεσιακές επιπτώσεις. Δεν λέει δεν θέλουμε υφεσιακές επιπτώσεις και μέτρα. Λιγότερες. Λοιπόν, ένα σχόλιο από τους δημοσιογράφους, κύριε Πρόεδρε, και μετά από εσάς. Για πες μου, Γιώργο, πώς το κρίνεις εσύ αυτό. Εγώ νομίζω ότι μετά το δημοψήφισμα και την τεράστια επικράτηση του όχι. Αν μπορούμε, ας βλέπουμε και την κάρτα, κύριε Λιοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορούμε, βέβαια, αλλά ας τη βλέπουμε. Έγινε μια πολύ σωστή κίνηση από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Να ζητήσει να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου στείλαμε το μήνυμα προς τους έξω ότι εδώ το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας δεσμεύεται και συμπαρατάσσεται πίσω από μία διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ναι. Σε αυτό να προσθέσω το ότι από την Κυριακή το βράδυ και μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος των αποτελεσμάτων του τέλος πάντων. Δεν θέλω να ρίξω τα βίντεο αυτά που έλεγαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Που λέγανε ασκήσω τα μνημόνια. Τώρα που λέγανε συμφωνία, ρε Σιλίγο. Για συμφωνία σου λέω. Υφεσιακά μέτρα λέει αυτό που συμφώνησαν. Όλοι οι αρχηγοί δυστυχώς.
για συμφωνία Κυριάκου, λέω τόσους μήνες. Δεν είναι, δεν το λέω σήμερα. Έτσι. Σας λέω και βάζω στοιχήματα ότι θα γίνει συμφωνία εδώ και τόσους μήνες. Ναι. Θα γίνει η συμφωνία και θα τα κερδίζω τα στοιχήματα. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι μετά το δημοψήφισμα είχαμε επικοινωνία του Πούτιν με τη Λαγκάρντ για το θέμα της Ελλάδας. Του Πούτιν με τον Τσίπρα. Του Ομπάμα με τον Τσίπρα και τον Ολάντ. Όλων των ξένων αρχηγών κρατών. Αυτό που πάντα από την αρχή ήταν στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής πλευράς, η συμφωνία να τεθεί σε επίπεδο πολιτικό. Γιώργο μου, το διαπαραιτήθηκε ο Βαρουφάκης να το σχολιάσεις. Ότι αναγκάστηκε από τους ξένους για αθλητική κυριαρχία, μιλάμε. Να παραιτηθεί ο υπουργός μας. Κυριάκο, το θα το βάλω αμέσως στο τραπέζι. Βάλω τα λάγια να πάμε γιατί έχουμε και διάλειμμα. Να ολοκληρώσω. Και ο πρόεδρος. Και εγώ πρέπει να μιλήσω. Ναι. Αμέσως. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια διεθνής κινητικότητα που δείχνει ότι πηγαίνουμε προς λύση και προς συμφωνία. Σαφώς και έστειλε ένα επιπλέον μήνυμα με την απομάκρυνση του Βαρουφάκη που κατά τη γνώμη μου επιτέλεσε έναν εξαιρετικό ρόλο στην αρχή της διαπραγμάτευσης, ο οποίος τώρα είχε φτάσει εκεί τα πράγματα που η παρουσία του προφανώς δυσκόλευε τις κουβέντες. Ένα ακόμα μήνυμα από τον Αλέξη Τσίπρα ότι βάζω τον Ευκλήδη Τσακαλώτο μπροστά και τυπικά στην διαπραγμάτευση και πάμε ολοταχώς για συμφωνία. Η δικιά μου πρόβλεψη είναι ότι η πρότασή μας παρουσιάστηκε στο Eurogroup σήμερα μόνο προφορικά, έτσι ώστε να μην δοθεί στο ελεγχόμενο από το Schäuble Eurogroup η ευκαιρία να την απορρίψει. Θα παρουσιαστεί, με παρουσιάζεται μόνο αυτή την ώρα που μιλάμε, στη Σύνοδο Κορυφής απόλυτα εμπεριστατωμένα και γραπτά. Η Σύνοδο Κορυφής θα στείλει μήνυμα αύριο στο Eurogroup. Θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Να ολοκληρώσω και θα σου πω και για τις τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε Τρίτη ανοίγουν τράπεζες. Έχω συμφωνία έτοιμη. Θα σου πω και για τις τράπεζες. Όχι, μήπως θα πάμε σιγά. Έτοιμη η συμφωνία ήταν, παρουσιάζεται τώρα στην Ενδοκορυφή. Στέλνει μήνυμα αύριο στο Eurogroup με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει. Αυτοί θα κάνουν το νεύμα στον Τράγκη, θα αυξήσει τον Έλα και θα αρχίσουμε σταδιακά να βελτιώνεται η κατάσταση. Κύριε Χιδρύου, ένα σχόλιο από εσάς. Η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών Κυριάκου Βελόπουλου είναι τεραχρονισμένη και είναι και ιδιωτελής. Η πολιτική αρχηγή δεν μπορεί να είναι πιόνια πάνω σε μια σκακέρα, σε μια δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι επί 5 μήνες είχαμε πολύ οξυμένο κλίμα. Σημαίνει ότι είχαμε επικοινωνιακούς μηχανισμούς της κυβέρνησης να μιλάνε για γερμανοτσολιάδες, να μιλάνε για προδότες ξαφνικά. Και ξαφνικά πάμε και αυτά που λέμε στο εσωτερικό τα αντιστρέφουμε βγαίνοντας στο εξωτερικό. Λέμε ότι όλα ωραία και καλά, υπάρχει ομοφωνία εδώ πέρα για να γίνουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Πρέπει να καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι ο κόσμος δεν χειραγωγείται και ότι η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών μία ημέρα μετά από ένα δημοψήφισμα το οποίο ήταν άκρος διχαστικό και προκάλεσε προβλήματα ακόμα και μέσα σε οικογένειες, Κυριάκο. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι αστεία. Παιδί μου, μνημόνια θα έχουμε. Λοιπόν, άκουσα τον Γιώργο με προσοχή. Θα ήθελα απλά να πω στον Γιώργο ότι δάνειο με ρεσιμότητα είναι μνημόνιο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μας δίνουν λεφτά τζάμπα. Δάνειο πάμε να πάρουμε και μας βάζουν όρους. Και επαναλαμβάνω ότι δάνειο με ρεσιμότητα είναι μνημόνιο. Άρα, εσύ, τι φανταζόσουν να ανήκω, ότι θα πάμε να κάνουμε διάλογο μεταξύ μας, πάντα καλό πάρα πολύ. Όχι. Δεν περίμενα να ασκήσω τα μνημόνια, όχι. Εγώ δεν περίμενα να ασκήσω κανένα μνημόνιο, εγώ δεν το πίστεψα αυτό το πράγμα. Εγώ όταν το άκουγα προεκλογικά, αυτό που θέλω να πω απλά είναι να μην χρησιμοποιούμε τον όρο συμφωνία όταν πρόκειται περί μνημονίου. Εγώ συμφωνία θα το λέω, αλλά μια πολύ μεγάλη ερώτηση θα σου κάνω. Μου ήρθε και ένα μήνυμα από έναν αναγνώστη της εφημερίδας. Μια ερώτηση στον Νίκο. Να κάνω υπερπίδηση του χρόνου του κυρίου Λεβέντη για τον δέσμο χρόνο μετά να κάνω το διάλειμμα. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση στον Νίκο. Μας κόβουνε, Γιώργο. Θα την κάνεις την ερώτηση μετά. Απλά πρέπει να μην στέλνει ένας ακροατή. Μας κόβουνε, σου λέω στον αέρα, φωνάζει η κυρία Λιοπούλου, αυτή τη συγγνώμη κυρία Λιοπούλου, να πω. Εσείς που ρωτάτε για το κούρεμα των καταθέσεων και για τις θηρίδες σας, μπείτε στο voicenews.gr, όλο το ρεπορτάζ είναι μέσα. Και για το κούρεμα της δηλώσης που κάνει η υπουργή μας και για τις θηρίδες τι ισχύει με τη συνθήκη της Βασιλείας, μη σας τρομοκράτουν. Μπείτε στο voicenews.gr και θα μάθετε. Μπείτε εδώ. Επίσης, η πληροφορία για 2 ελληνικές τράπεζες που γίνονται μία. Κυκλοφορία από το απόγευμα. Ότι μία τράπεζα ελληνική έχει πρόβλημα, όχι ρευστότητος, δεν υπάρχει ούτε σεν, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν υπάρχει 20 ευρώ, σεν. Και σκέφτεται ότι ο Στουρνάρας μαζί με τους τραπεζίτες στις 2 τράπεζες θα την κάνουν μία. Μπείτε εδώ για να μάθετε ποιες τράπεζες είναι αυτές και αν κινδυνεύουν τα χρήματά σας. Μπείτε μέσα στο voicenews.gr και βέβαια όσοι ψάχνετε δουλειά, στο voicenews.gr υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν θέσεις εργασίας για τους ανέργους. Μπείτε στο voicenews.gr, το κάνουμε και αφιλοκερδώς για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, το επαναλαμβάνω, όσο μπορούμε τους Έλληνες. Μπείτε στο voicenews.gr και είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε δουλειά. Ένα μικρό διάλειμμα και θα ξαναλέμε σε λίγο. Να πάμε στον κύριο Πρόεδρο που τον αδίκησαν προηγούμενος. Την ερώτηση να μην την κάνουμε. Στακ μπαμ.
Σε ποιον? Στον Νίκο θέλω να κάνω την ερώτηση. Δεν είναι πρόεδρος κόμματος ο Νίκος, Γιώργο. Αν κάνει συνέντευξη, θα σου πω. Μπορεί να γίνει στο χωνί σου, δίνω αν θέλει. Μπορεί να γίνει όμως. Δεν αποκλείεται. Και έχει κόκκινο πανί. Γιατί αποκλείεται. Αυτό δεν είναι. Όταν γίνει πρόεδρος κόμματος. Κάνε γρήγορα την ερώτηση, αλλά θα απαντήσουμε τον κ. Λεβέτση και μετά ο Νίκος. Εγώ άκουγα όλη την περασμένη εβδομάδα όλου του πορμόμενου από τη Νέα Δημοκρατία, τέλο πάντων του ναι, να μα λένε ότι το δημοψήφισμα λέει είναι για το ευρώ ή τη δραχμή. Και τώρα με ρωτάει εδώ ένας... Έτσι είχε κληθεί, Γιώργο, όμως. Έτσι είχε κληθεί. Που είναι και αναγνώστης στην Ευρώπη εφημερίδες. Έτσι είχε κληθεί. Μου στέλνει ένα SMS και λέει, Νίκο, αυτοί οι άνθρωποι, τώρα τι λένε, ότι το 61% είναι για τη δραχμή, είναι κατά, του, όχι, ρε, κατά, του, κατά του ευρώ. Γιώργο, δεν βγήκε όχι, γιατί μπερδεύεσαι. Να ολοκληρώσω λίγο. Τι... Μνημόνιο πάνω να υπογράψω, το έχεις ακόμα. Πάντως. Η ερώτηση που μας παρουσιάζαν όλοι αυτοί του ναι, μας λέγανε ότι είναι ευρώ ή δραχμή. Άρα προφανώς το όχι, δεν ξέρω τι λένε σήμερα. Είναι δραχμή, είναι όχι στο ευρώ. Και με ρωτάει εδώ ο καλός άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι τι ήταν, ψεύτες ή βλάκες. Και ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο που ξέρει περισσότερα από μένα. Πώς το ερμηνεύει αυτό. Ωραία, να απαντήσω και θα του πω εγώ απλά του Γιώργου στην ερώτησή του ότι στην Ευρώπη το μήνυμα που εξέπεμψε το όχι του δημοψηφίσματος, θεωρείται αρνητικό. Θεωρείται ένα μήνυμα... Δεν θεωρήθηκε και εκτός ευρώ σήμερα. Δεν θεωρήθηκε και εκτός ευρώ. Ωραία, κύριε, δεν κάνετε διάλογο. Σήμερα κάνουμε Euro Group. Εγώ ξέρω ότι έχω νέο μνημόνιο. Πάμε στον κύριο Λεβέντη. Σύνοδο κορυφής, αύριο τηλεδιάσκεψη. Θα ήταν δραχμή αν δεν υπέγραφε ο κύριο Τσίπρας. Ας τον Ομπάμα και τον Πούτιν. Δεν δίνει λεφτά ο Ομπάμα. Ούτε ο Πούτιν δίνει λεφτά. Μας λέγανε ότι ο Τσίπρας έχει κρυφή ατζέντα. Αυτά λέγαμε. Θα μας πάει στην δραχμή. Θα δούμε τώρα τη συμφωνία. Γιατί βιάζεσαι, ρε Γιώργο. Σε μια μέρα θα ξέρουμε. Πάντως αυτά που συμβαίνουν. Ζούμε στον απόϊχο του δημοψηφίσματος. Η Νέα Δημοκρατία έπρεπε και αυτή, αν είχε σοβαρότητα λίγη απάνω της, να μην μετάσχει. Να συμφωνήσω μαζί σας. Να μην μετάσχει, διότι ο Τσίπρας το έκανε, είπαμε, για να το χρησιμοποιήσει σαν φίλος οικής, να κρυφτεί από πίσω και να ταστήσει εις όλου του τον κατήφορο. Συνένοχο τον ελληνικό λαό. Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι το νομιμοποίησε με τη συμμετοχή της. Βέβαια, ηλίθια η Νέα Δημοκρατία άρχισε να κάνει καμπάνιες υπέρ του ναι. Σε στρατηγικές επιλογές μιας χώρας δεν κάνεις δημοψηφίσματα. Το άκουσα αυτό. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Αυτή ήταν η θέση ενός φρόνιμου και ο Σαμαράς. Νίκο, θα το βάζαμε τίτλο αυτό από κάτω, ότι στα στρατηγικές, στις στρατηγικές, πώς το είπατε κύριε επιλογές Πρόεδρε, επιλογές χώρας δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Γιατί το ευρώ γι' αυτό είπαν τρελό τον Γιώργο Παπανδρέου το 2011. Φαντάζομαι ότι άκουσε και δεν Λεπίου. Άλλαξε τίποτα. Εγώ να επαναλάβω. Τώρα ο Τσίπρας, φοβούμενος μην διαλυθεί το κόμμα του αν έφερνε τη συμφωνία, έκανε το δημοψήφισμα θεωρώντας ότι θα ενισχύσει τη θέση του. Τι ενίσχυση θέσης έκανε. Ο λαός είπε όχι στην Ευρώπη γενικά. Εγώ πιστεύω ότι όσοι είπανε όχι, είπανε όχι, βρίζαν την Ευρώπη. Άκουγα ότι βρίζανε τη Μέρκελ, βρίζανε τον ένα, βρίζανε τον άλλον. Και τώρα πάνε σαν επέτες να ζητήσουν βοήθεια. Αυτοί δεν είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, ότι ο εργάτης στην Ευρώπη έχει ένα μέλλον. Να γίνει Ευρωπαίος εργάτης. Σωστό. Ενώ ο εργάτης στα Βαλκάνια και στις δραχμές. Θα είναι ο εργατάκος, ο ξεφτυλισμένος που ο κάθε εργοδότης θα τον πατάει σαν κουνούπι. Ευκαιρίας δοθούς, κύριε Πρόεδρε. Άρα ο Τσίπρας, δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα, είναι σε μια πλήρη παράνοια ολόκληρη. Θέλανε να αντιδράσουν με κάτι, λάθος δρόμο διάλεξαν. Να δείξουμε λίγο την κάρτα με τις εργατόρες, κύριε Πρόεδρε, για να βοηθήσω. Λογική διάλεξαν. Και τώρα είναι σε απόγνωση, βέβαια. Διότι... Ωραία. Να δείξω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε μου την κάρτα. Με το πόσες ώρες δουλεύουν οι Έλληνες και πόσες ώρες δουλεύουν οι ξένοι. Πες το. Ναι, αυτό είναι όμως η μέση. Η μέση. Εδώ έχουμε πολλούς αργόμισθους. Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ένα λεπτό. Δεν έχει. Έλα, όχι, δεν έχει σημασία, κύριε Βελόπουλε. Όχι, θα το απαντήσετε. Οι 1500 στη Βουλή τι είναι. Αυτή δεν είναι. Είναι του Πολίδωρα, του Καρατζαφέρη. Έχουν βάλει όλοι. Όλοι έχουν βάλει. Όλοι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Μητσοτάκης 17 άτομα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Πρώτοι σε εργατόρες οι Έλληνες. Ναι. Τα βλέπετε και Χριστοφορίδης. Μέσον όρο είναι. Και τελευταίοι Γερμανοί. Ολλανδοί, Νορβηγοί, Δανοί. Επίσημα στοιχεία, έτσι. Είναι για από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει ο μέσος όρος, ενώ για την Ελλάδα
δουλεύουν πολύ πιο σκληρά ορισμένοι. Σωστό. Και άλλοι κάθονται κοπρόσκυλα. Βλέπουν εσάς που δουλεύουν. Το ακούσατε. Το άκουσα. Βλέπουν εσάς που δουλεύουν. Αυτοί που κάνουν τέτοιε ώρε δεν έχει αξία για την Ελλάδα. Ναι, αλλά η στατιστική, αυτό που λέει ο πρόεδρος, είναι ότι η στατιστική δεν πιάνει αυτού οι οποίοι παρακολουθούν του άλλου να δουλεύουν. Όχι, όχι. Και καμιά φορά είναι αυτοί που φωνασκούν περισσότερο. Έτσι. Και να χαριτολογήσουμε. Και αν θέλετε, πηγαίνετε στην ΕΡΤ. Πήγα προχθές στην ΕΡΤ να γράψω ένα δεκάλεπτο. Σαν να είχαν συγκέντρωση. Είναι τα μελίσια. Τι κάνανε αυτοί. Μέλισσε. Στην ΕΡΤ είναι και ήταν όλοι υπέρ του όχι. Υπέρ του όχι όλοι. Βέβαια. Η ΕΡΤ είναι το όχι. Ναι, κύριε Λεβέντη. Πού του είχαν βρει όμως. Αυτό λίγο λοιπόν, προσανατολίζει την κουβέντα. Δεν πειράζει. Αυτό που πάμε. Λέμε είναι ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι Γερμανοί, οι Μπίλτ ναι. κτλ. Να λένε ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Αυτό, ναι. αυτό είναι το θέμα. Να συμφωνήσουμε. Οι Γερμανοί το αλλά λένε. Το να έχουμε 1000 εργαζόμενους σε μια εταιρεία όταν χρειάζεται 200, κύριε Χριστοφορίδη, υπάρχει θέμα. Σε μια χώρα η οποία έχει φτωχεύσει. Πάμε λίγο να δείτε κάτι άλλο. Αν ο Έλληνας είναι τεμπέλης ή όχι, το μέσο όρο θα λάβουμε. Ωραία, συμφωνούμε. Αλλιώς να το λάβουμε. Δείτε στη Γερμανική Βουλή. Ένας μουσακάς πόσο κάνει, ξέρετε, στην Ελλάδα. Κύριε Χιδρόβουλο, κύριε Χριστοφορίδη. Ένας μουσακάς. Ναι, μια μερίδα μουσακά. Μια μερίδα μουσακά. Εξαρτάται που θα τη φας. Μπα την πληρώσεις από 3,5 ευρώ. Με λαχανοσαλάτα. Με λαχανοσαλάτα. Όλα μαζί 5-6 ευρώ κάνουν. Το λιγότερο, έτσι. Το λιγότερο, αυτό είναι. Στη Γερμανική Βουλή λοιπόν σήμερα προσφέρθηκε στους βουλευτές τους Γερμανούς πιάτο, μουσακά με λαχανοσαλάτα, πόσο λέτε. Για ρίξτε το λίγο. 2,75. Επιδοτούμενος. 2,75. Το βλέπετε. Να είναι κάτω-κάτω τιμή, κύριε στη Πρόεδρε. Στη Βουλή έχουν εστιατόριο και δεν πληρώνουν τίποτα. Όχι, είναι πολύ χαμηλή τιμή. Αλλά πιστέψτε με, 2,75 δεν είναι. Άρα γιατί τους κατηγορείτε. Όχι, δεν είναι 2,75 μουσακά στην Ελληνική Βουλή, γιατί ήμουν βουλευτής. 3,5 με 4 τα πλήρωνε. Γιατί έχει λαχανοσαλάτα όμως. Έτσι. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι με 2,75 τρώνε και μουσακά και λαχανοσαλάτα, στην Ελλάδα πληρώνουν 5 ευρώ 6. Λοιπόν, για να μην λέμε διάφορα. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Δημήτρη Φιλιππίδη να μας πει τα νεότερα. Δημήτρη μου, τι γίνεται, κάθε φορά και σε άλλο μέρος σε βρίσκω. Ε, δεν είσαι, Κυριάκο, δεν είσαι στον Ελλάς FM τώρα. Στον Ελλάς FM είμαι. Ωραία. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για την ημέρα βεβαίως σε σένα. Να είσαι την καλά. Καλησπέρα μου στους δύο εξαιρετικούς συναδέλφους εκεί πέρα και στον κύριο Πρόεδρο επίσης την καλησπέρα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Για πες μου τα νέα. Δημήτρη μου, τα νέα. Εδώ στην Αμερική δεν υπάρχει άλλο θέμα σήμερα από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και γιατί δεν ήρθε η Λαγκάρντ, Δημήτρη, για πες μας τώρα, τι έγινε. Η κυρία Λαγκάρντ έχει μπει στον πάγο μέχρι να υπάρξει μια καθαρή εικόνα όσον αφορά τις εξελίξεις από την Ευρώπη. Γιατί όπως τις χρεώνει η αμερικανική κυβέρνηση τις προηγούμενες εβδομάδες, η κυρία Λαγκάρντ έπαιξε έναν περίεργο ρόλο, καθώς διέλυσε οποιαδήποτε ελπίδα υπήρχε για συμφωνία και είδαμε την επιθετικότητα την οποία είχε η κυρία Λαγκάρντ, η οποία βεβαίως και η αμερικανική κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι τυχαίο ότι έδωσαν στη δημοσιότητα την έκθεση για την βιωσιμότητα του χρέους. Υπήρξε μεγάλο παρασκήνιο, έγιναν προσπάθειες να μην δοθεί αυτή η έκθεση, όμως νομίζω ότι την κυρία Λαγκάρντ θα τη δούμε μέσα στην όλη εικόνα όταν θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από τις Βρυξέλλες. Πάντως, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο κύριος Ομπάμα σήμερα είχε ο ίδιος μπαράς τηλεφωνικών συνδιαλέξεων τόσο με την κυρία Άγγελα Μέρκελ αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι η είδηση, γιατί είναι η δεύτερη μόλις φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει απευθείας με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι τώρα ο κύριος Λιού μιλούσε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό, συγγνώμη, παρότι ο κύριος Ομπάμα μιλούσε με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Σήμερα υπήρξε μια ολιγόλεπτη τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των δύο, λίγα λεπτά πριν την κρίσιμη τετραμερή, η οποία προηγήθηκε βεβαίως της συνάδελφης. Δημήτρη μου, άστα αυτά, τι του είπε, βρείτε τα για να τελειώνουμε, δεν του είπε. Βρείτε τα για να τελειώνουμε, είδε, άκουσε μάλλον τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ομπάμα δεν πήρε θέση πάνω στις προτάσεις, είπε όμως ότι έχει περάσει ο χρόνος και πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Ακριβώς το ίδιο είπε και στην κυρία Μέρκελ. Το είπαμε και στο δελτίο σου, Κυριάκο, την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τους Γερμανούς. Δεν πληρώνουν αυτοί, ρε Δημήτρη. Δεν πληρώνει η Αμερική. Η Γερμανία πληρώνει και οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει όμως. Η Αμερική πληρώνει μέσω του ΔΝΤ. Καλά, καλά. Εκεί και η Ελλάδα πληρώνει και η Γερμανία πληρώνει και το Βέλγιο που είναι μέλη του ΔΝΤ. Αλλά σε αυτό πάνω που λες, Κυριάκο, αν μου επιτρέπεις, χθες είχαμε τον κύριο Πούτιν, ο οποίος μίλησε με την κυρία Λαγκάρντ. Και ο κύριος Πούτιν όχι μόνο δεν είπε να δώσει λεφτά στην ελληνική οικονομία, αλλά είπε στην κυρία Λαγκάρντ βρείτε λύση για να μην χάσουμε εμείς λεφτά, να μην χάσουν οι Ρώσοι λεφτά. Business αυτό είναι ενδεικτικό.
Κυριάκο, μου επιτρέπει 40% των αποθεμάτων των συναλλαγματικών. Καλησπέρα. Είναι σε ευρώ, κύριε Φιλιππίδη. Είναι σε ευρώ. Οι Ρώσοι ανησυχούν πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι με την εξέλιξη όταν είδαν την προηγούμενη Δευτέρα τα χρηματιστήρια στην Ασία να ανοίγουν και το ευρώ να δέχεται πίεση. Σωστό. Αυτό να το υπενθυμίσουμε. Ωραία. Άρα, Δημήτρη, τελικώς είναι καλό ή κακό το ότι συνομιλεί ο Ομπάμα με τον Τσίπρα, ο Πούτιν με τη Λαγκάρτ και τα λοιπά και ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Είναι καλό, είναι μια ένδειξη ότι υπάρχουν πιέσεις για να πάμε σε λύση, όποια και αν είναι αυτή. Αλλά είναι καλό ότι ο κύριος Ομπάμα πήρε το όπλο του, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος, και αρχίζει να πιέζει και η Αμερική για την εξέβρεση λύσης. Μέχρι τώρα ο ρόλος της Αμερικής ήταν πιο πολύ διακοσμητικός. Τώρα νομίζω ότι οι πιέσεις μεγαλώνουν από την εδώ πλευρά του Ατλαντικού. Διότι, Δημήτρη μου, το ξέρεις καλά και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όταν η Ελλάδα πιέζεται από την Γερμανία γεωοικονομικά, γεωστρατιωτικά ή γεωπολιτικά, αν θέλεις, έχει πρόβλημα. Και κάτι άλλο. Η Αμερική, όχι η Ελλάδα. Υπάρχει και ο παράγοντας ΝΑΤΟ, που ωραία, τόσο καιρό δεν τον έχουμε παραμελήσει και δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ο παράγοντας ΝΑΤΟ είναι πολύ ισχυρός. Σαφέστατα, είναι πολύ σημαντική αυτή η σημείωση για να μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί που δεν το περιμέναμε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περικοπές όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Το ΝΑΤΟ βλέπει ότι αυτές οι περικοπές θα στοιχήσουν και βλέπει ότι και οποιοδήποτε σενάριο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα στοιχήσει στην συμμαχία και αυτό είναι κάτι το οποίο χτυπάνε το καμπανάκι, Δημήτρη, και νομίζω ότι και ο ρόλος ο συγκεκριμένος του οργανισμού θα είναι μεγάλος, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι κυρίως ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας. Επίσης, χθες υπήρξε μια πολύ σημαντική συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης του κυρίου Ρωμάνου Πρόντι, του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε τι είπε? Είπε ότι απέτυχε η Ευρώπη για ακόμα μια φορά και η λύση θα έρθει απ' έξω. Είτε από την Αμερική είτε από την Κίνα. Δεν έβαλε τη Ρωσία στο παιχνίδι μέσα. Ο κύριος Πρόντι ίσως ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί από αυτές τις συνεντεύξεις βγαίνουν ειδήσεις. Δημήτρη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου υπενθυμίσω και σε. Κυριακό, αν μου επιτρέπεις, μισό δευτερόλεπτο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι μια επίπτωση του Capital Control. Σήμερα λοιπόν επρόκειτο η νέα αεροπορική εταιρεία, η Sky Greece, να πετάξει από Νέα Υόρκη για Αθήνα. Δεν θα γίνει η πτήση, γιατί λόγω του Capital Control υπάρχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα με την εταιρεία αυτή. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η ταλαιπωρία και για τους Ελληνοαμερικανούς και όχι μόνο για τους Αμερικανούς που σκόπευαν να ταξιδέψουν σήμερα είναι πολύ μεγάλη και είναι μια παράπλευρη απώλεια ο τουρισμός βεβαίως. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου υπενθυμίσω βέβαια, γιατί δεν το ξεχνάμε αυτό, η Ελλάδα αγοράζει όπλα από το ΝΑΤΟ. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Έτσι. Δηλαδή το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ, κύριε Χιδρύου, για το αν θα περικόψουμε δαπάνες ή γιατί αγοράζουμε όπλα από το ΝΑΤΟ. Κυριακό, οι Αμερικανοί ανησυχούν. Ανησυχούν, έχεις δίκιο. Αλλά και από εκεί αγοράζουμε. Και για κάτι άλλο ανησυχούν. Παρακαλώ, για να θεωρούν ότι η τριβή που υπάρχει μεταξύ Αθηνών και Βρυξελών μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα συνοχής γενικότερα στους ευρωατλαντικούς δεσμούς. Η άποψη δική μου, το λοιπόν, είχα πει αυτό εξ αρχής. Η άποψη δική μου είναι ότι είναι πόλεμος μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για ποιος θα πληρώσει ή ποιος θα ελέγξει την Ελλάδα. Έχεις δίκιο, αλλά μέχρι στο σημείο που δεν απειλείται η ενότητα του ΝΑΤΟ. Έτσι. Θέλω το σχόλιο του Προέδρου. Και Πρόεδρε, εδώ, για πέστε μου όλα αυτά είναι υποθέσεις, σενάρια κλπ. Ποιος απειλείται, αν θα παρέμβει η Κίνα, η Τουρκία, η Αμερική, δεν ξέρω ποιος. Υπάρχουν εδώ η ουσία. Σενάρια, αν ανοίξει το ίντερνετ. Οτιδήποτε. Μα ανήκομαι στην Δύση. Βεβαίως. Γιατί... Αλλά. Ποια είναι η Δύση όμως, η Αμερική ή η Γερμανία. Εδώ είναι η ουσία. Μία κυβέρνηση που βγήκε λέγοντας ψέματα ότι ισχύζει η μνημόνια. Επιστρέφεται σε αυτό. Βεβαίως, διότι ακούστε, αν το θέμα ηθικής το ξεπερνάμε. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και μπορεί κάθε πρωθυπουργός να λέει ψέματα, να εξαπατά και να, μετά να βγαίνει και να τα γυρίζει με διάφορες δικαιολογίες, τότε είμαστε χώρα ηλιθίων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Έχει αν... έναν τρόπο πάντως. Συγγνώμη, εγώ. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτοί που είπαν ναι προχθές, ή συγγνώμη όχι, αυτοί που είπαν όχι προχθές και εννοούσαν όχι στην Ευρώπη γενικώς, σας το λέω εγώ, αυτό εννοούσαν. Εγώ έχω κάνει αρχιτεκτονική του όχι, είπαν όχι στα μέτρα, όχι στην Ευρώπη, να πάτε στο διάολο οι Γερμανοί, αυτό ήταν το νόημα. Ναι, το νόημα του όχι ήταν αυτό. Και τώρα ένα Τσίπρας πάει εκεί και κλιπαρεί για βοήθεια, αυτό το πράγμα και θα εισηγηθεί μνημόνια και υπογράφει εγγράφο στα μνημόνια. Οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Πρόβατα είναι. Με συγχωρείτε, εάν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Ξέρω, Πίμνιο έχει εκκλησία. Είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Εν τω μεταξύ είναι κάτι άλλο. Αν φέρει τη συμφωνία, θα περάσει από τη Βουλή τη φορά αυτή. Βέβαια. Θα την ψηφίσει όλοι.
Γιατί το λέτε αυτό. Όλοι, η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει και το ποτάμι. Άλλο, άλλο θα περάσει με την ψήφο των προθύμων. Ναι, οι πρόθυμοι είναι η Μπακογιάννη, ο Καραμαλής και ο Θοδωράκαρος. Που έκανε το κόμμα αυτό, γι' αυτό το λόγο το έκανε. Λοιπόν, ναι, θα ψηφίσουν οι πρόθυμοι. Οι στου ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν. Θα αφήσουν την καρέκλα. Εγώ σας λέω, ναι, ότι δεν θα ψηφίσει μεγάλο μέρος και θα βρεθούμε πάλι, όπως ήταν πριν ένα μήνα, να συζητάμε τι θα γίνει. Και θα υπάρχουν δύο λύσεις. Θα περάσει μεν η συμφωνία με τις ψήφους των προθύμων, που θα είναι βαρύτατο. Για το πρώτο μνημόνιο. Βαρύτατο μνημόνιο. Είναι δύο τα μνημόνια. Πρώτο και δεύτερο, εγώ σας λέω τώρα τι είναι πρώτο, ωραία, τι δεύτερο. Όχι, για να ξέρω ακόμα, ναι, είναι δύο τα μνημόνια. Άμα κατεβάζεις τα παντελόνια σου, τι αν τα κατεβάζεις μέχρι το γόνατο ή μέχρι κάτω. Μπορεί να δυσκολέψει λοιπόν, τον εδώ επί της ουσίας. Αν κατεβάζεις λοιπόν. Επί της ουσίας. Αν το φέρει στη Βουλή, πιστεύω ότι οι μισοί και πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ρίξουν την κυβέρνηση. Γι' αυτό προτείνω στον κύριο Τσίπρα να πάει να υποβάλει την παρέτησή του. Δεν έγινε πιο ισχυρός. Εξαπάτησε σε μεγαλύτερο βαθμό την Ελλάδα. Έγινε λιγότερο ισχυρός. Έγινε αδύναμος. Όποιος εξαπατά γίνεται αδύναμος. Εντάξει, βέβαια έτσι είναι. Το ισχυρός, ποσοστό όμως, κύριε Πρόεδρε. Ισχυρός έγινε στο ότι βρίζαν την Ευρώπη όλοι. Τι βρίζανε όλοι, ρε παιδί μου. Γιατί έχουν παιδεία λάθος. Απ' την αρχή ξεκίνησε το αντιμνημονιακό μέτωπο λάθος. Αρχίσαν οι βρυσίδοι. Αντί να πάνε να προσαρμοστούν σαν Ευρωπαίοι. Και να δουν οι άλλοι Ευρωπαίοι, οι αριστεροί. Οι αριστεροί άλλων χωρών. Πώς ενεργούν οι αριστεροί άλλων χωρών. Πρόεδρε. Λένε προδότες τους άλλους. Κύριε Πρόεδρε, μην κατηγορείτε τα βρυσίδια. Και εσείς βρίζετε. Σας παρακαλώ, εγώ λέω κάτι ξεκάθαρο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν κατηγορώ κανέναν. Το να πει κάποιος ότι είσαι ζώο, εντάξει, είναι ήθιος. Άλλο τα μάτας βάλεις και ζώο, τα μάτας βάλεις και το σύλλογος. Δεν το λέω υβριστικά. Το όχι αύξησε την απάτη της 25ης Ιανουαρίου. Και τώρα πάει να εκλιπαρεί για μνημόνια και για λεφτά. Εξαπατήθηκε ο λαός. Δεν είναι ισχυρότερος ο Πρωθυπουργός. Είναι πιο αδύναμος. Διότι όποιος Πρωθυπουργός εξαπατά τον ελληνικό λαό προς στιγμήν, είναι αδύναμος. Κάποτε ο Γούναρης εζήτησε την ψήφο έναντι του Βενιζέλου και την κέρδισε την ψήφο. Και μετά 6 μήνες εντουφεκίστη. Ναι, σωστό. Ο ελληνικός λαός δεν είναι πάντα σοφός, όπως τον χαϊδεύουν οι δημοσιογράφοι. Κάνει και λάθη. Εγώ δεν λέω ότι το ναι ήταν ενδικαίο. Έπρεπε να σαμποτάρουν οι άλλες δυνάμεις του δημοσίου. Είτε με αποχή είτε με άκρη. Ναι, και δεν θα κατάφερναν να πάρουν το 40% των συμμετοχών. Που είναι απαραίτητο για, ναι, να μπορείς, για να μπορείς να πεις ναι. Και θα εξευτελίζονται. Γιατί αλήθεια. Αλλά ο Σαμαράς δεν έχει καθόλου μυαλό. Γι' αυτό και αποστάτησε. Κύριε Πρόεδρε, να πω ότι με αναγωγή σε αυτό έχετε δίκιο. το όχι, γιατί κύριε Σοφορίδη, είναι στο 37%. 40% σας βοηθώ, κύριε Λεβέντη. Ήδη η αποχή πάντα. Κύριε Λεβέντη, σας βοηθώ. 37% πήρε το όχι. Ακριβώς. Επί της αναγωγής, επί του 100 είναι 37 και στην πολίτη. 40 είναι μόνιμα η άλλο σου λέω. Το ναι, πόσο είναι. Αν απήχαν όλοι αυτοί, σου λέω, ρε Γιώργο, το δημοψήφισμα δεν ίσχυε. Το δημοψήφισμα θα το βάζει. Αυτό σου λέω, ρε Γιώργο. Έχεις μόνο τη μία αναγωγή, όχι την άλλη. Το άλλο είναι 20 τόσο. Όχι και 20 τόσο. Τέλος πάντων. Δεν θα ήταν έγκυρο το αναγωγή, πες μου πόσο. 37 με 27 είναι. 37-27 είναι και θα ήταν οριακά. 37-27 είναι. Θα κάνω μου φαίνεται πολύ ότι λες. Δεν είναι. Αν το κάνεις αναγωγή με 40% αποχή, τόσο βγαίνει. Αλλά εγώ θέτω, κύριε Βελόπουλε, για ένα άλλο ζήτημα. 6-6-36, κύριε. Αφήστε τα νούμερα τώρα. 36, η σωστή θέση, και το 38, όπως εμείς απήχαμε. Κύριε Χριστοφορίδη, μπορεί να συνοηθούμε. Απλή μέθοδος τριών. Η Ένωση Κεντρών απήχε και έπρεπε να πώσει και η Νέα Δημοκρατία και ο Θοδωράκης αν είχε λίγο φιλότητα. Όλοι αυτοί. Επειδή ο Χριστοφορίδης συνεχώς αμφισβητεί αυτό που του λέω, όταν έχει 40% και ψήφισαν 60, το 60% είναι 36%. Απλά μαθηματικά είναι κάτω του 40. Και το 40 είναι 24-25. Σε παρακαλώ, Γιώργο μου. Θα το παίρνανε πίσω για να μην ξεφτυλιστούν. Κάνε αναγωγές. Απλή μέθοδος των τριών. Το μάθαμε στο δημοτικό. Η Ένωση Κεντρών θέτει ένα ευρύτερο θέμα στην κοινωνία. Οι πρωθυπουργοί θα είναι ειλικρινείς. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όχι άλλο θέμα, κύριε Βελόπουλε. Στην Ελλάδα. Εάν στη Βουλή για να μπει πρέπει να πει ψέματα, τότε ο λαός καλά κάνει και προδίδεται. Καλά κάνουν και τον έχουν για 20 κύριε ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, μήπως λιγούρι στις τράπεζες. Μήπως καλά θέλουν, κάνει. Κύριε Πρόεδρε, μήπως θέλουν τελικά να τους λες να μην τους λες την αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να για να πρόεδρε. Θέλουν ψεύτες, προφανώς την αλήθεια την φοβούνται. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Χιδρούλου, κύριε Χριστοφορίδη, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο στα γρήγορα. Έτσι. Τι προβλέπετε να γίνει αύριο. Θα ανοίξουν οι τράπεζες, θα γίνει συμφωνία. Κύριε Χιδρούλου και μετά κύριε Χριστοφορίδης. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρει κανένα. Γιατί επί 2,5 μήνες. Να ρεύσει το χρήμα, κύριε Πρόεδρε. Επί 2,5.
Ξέρω εγώ. Από ό,τι έξω ξεκινούν. Ναι, κύριε. Λοιπόν, επί 2,5 μήνες είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Συμφωνία αύριο, συμφωνία αύριο, συμφωνία μεθαύριο, η συμφωνία είναι έτοιμη. Από το Μαξίμου μας έχουν πει 35 ή 40 φορές ότι είμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας. Λοιπόν, συμφωνία δεν έχουμε δει. Εγώ έχω αρχίσει και πείθομαι ότι η κυβέρνηση έχει άλλο σχέδιο στο πίσω μέρος του μυαλού της. Αλλά από εκεί πέρα, αυτό που κάνω είναι υποκειμενική εκτίμηση. Επειδή παρατηρώ γεγονότα τα οποία είναι πραγματικά εξωφρενικά τους τελευταίους 2,5 μήνες, στο μόνο που θέλω να σταθώ είναι ότι το αντιευρωπαϊκό κλίμα το οποίο δημιούργησε το δημοψήφισμα θα το βρούμε μπροστά μας. Και κλείνω λέγοντας ότι στην Ευρώπη η ελληνική ψήφος. Οι άνθρωποι δεν λέγανε αντίο της Ευρώπης, λέγανε αντίο του ευρώ ή το μέτρο. Δεν λέγανε αντίο του αριθμού. Εγώ οφείλω. Μην γενικεύω το ίδιο κομμάτι. Δεν άκουσα το τέλος της πρότασης. Γι' αυτό σχολείο. Όχι, παρά κανένα πρόβλημα. Απλά σου λέω πώς έχει εκλειφθεί στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη πλέον υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τον Αλέξο Τσίπρα προσωπικά. Ωραία. Δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί ο Αλέξο Τσίπρας είναι ο νόμιμος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι, κύριε Χρυσοφόρη. Κάει και νωρίς, Κυριακό. Έχουμε ένα λεπτό, παιδιά. Κλείνουμε. Το να λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο Αλέξος Τσίπρας έχει καεί και μάλιστα νωρίς, το θεωρώ. Πολιτικά εννοώ. Ο λίγο παλαβό. Για την Ευρώπη το εννοεί, yes. Okay. Για την Ελλάδα. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που δεν άκουσα να λέμε στο σημερινό τραπέζι, εντάξει, δεν είναι και ο χρόνος τεράστιος, είναι τι γίνεται με τις άλλες πλευρές. Δηλαδή, έχουμε μία αντιπολίτευση που πέστη μια τρομακτική ήττα και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος για ακόμη μία φορά πήρε μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και θα το βοηθήσει πολύ στι διαπραγματεύσει στο εξωτερικό. Δηλαδή το δημοψήφισμα ήταν. Αν με επιτρέπετε, λοιπόν, έχω να πω και εγώ μια κουβέντα μόνο. Κύριε, έχουμε μισό λεπτό. Λοιπόν, ήταν ψήφο εμπιστοσύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι και με τι κινήσει τη σύνεση που έδειξε την επόμενη μέρα για να κινηθεί προ συμφωνία όπω από την αρχή είχε πει ότι θα κάνει. Ήταν σύνεση που έδιωξε το Βαρουφάκι. Αυτό λε. Θεωρώ ότι ήταν μια σωστή πολιτική κίνηση. Λοιπόν, λέγονται συμφωνίες από ό,τι κατάλαβα. Σωστή πολιτική κίνηση. Λοιπόν, σωστή πολιτικά σου λέει. Γιατί έχουμε Τσαλό με τη Μέρκελ, έχουμε τον Ηρώδη. Ο Γιώργος απάντησε. Σαφέστατα. Και έχουμε τον Ιωάννη τον Μαρουβάκη. Συνεχίζω λοιπόν. Συνεχίζω λοιπόν και να ολοκληρώσω. Δεν προλαβαίνω και να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Πείτε, πρόεδρε. Έχουμε μισό λεπτό, μα κόμμα στον αέρα. Εγώ λέω ότι αν στην Ελλάδα δεν αποκτήσουμε κουλτούρα ευρωπαϊκή. Να σοβαρευτούμε, να δουλέψουμε, να πληρώνουμε τους φόρους μας, να υπάρχει ευνομία στις προσλήψεις. Δεν ήταν να υπάρχουν σε όλα αυτά τα πράγματα, μεγάλες αλλαγές εκβάθρων, αυτή η χώρα θα πάει κατά διαόλου και θα καταρρεύσει. Μία τελέση, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χρυστοφόρηδη, κύριε Χιβύρογλου. Ήταν καταπληκτική εκπομπή, έτσι. Βγάλαμε και ειδήσεις, βγάλαμε και συμπεράσματα. Όσοι με ρωτάτε στο Twitter και στο SMS. Για τις τράπεζες τις δύο που θα ενωθούν, τουλάχιστον από το μεσημέρι υπάρχει είδηση, μπείτε στο voicenews.gr και θα ενημερωθείτε. Επίσης, για το αν θα γίνει κούραμα καταθέσεων, πώς μπορεί να γίνει, τι θα γίνει με τις τηρίδες σας, μπείτε στο voicenews.gr. Τώρα υπάρχουν οι πληροφορίες για τις δύο τράπεζες που θα γίνουν μία. Δεν είναι αυτές που βλέπετε, τις βάλαμε όλες μαζί. Κούρεμα θα γίνει ή φάγωμα. Δεν ξέρω. Κούρεμα, ξύρισμα, δεν ξέρω. Μπείτε στο Voice News και θα τα βρείτε όλα γραμμένα εδώ. voicenews.gr. Και όσοι είστε άνεργοι. Μπείτε, υπάρχουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θα βρείτε δουλειά. Στο voicenews.gr υπάρχουν θέσεις εργασίας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Σε 10 λεπτά, κόντρα και ρήξη στο Extra Channel. Εκεί να δείτε ανάλυση για τους συμβαίνουν όλα αυτά. Εσείς ζητήστε μισή ώρα ακόμη τη διεύθυνση εδώ για να επαρκεί ο χρόνος. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.